Άνοιξε, βρε! Πάμε, Βίκυ, πάμε, Βίκυ! Μπράβο, τα πιάνε! Θες κι άλλο, έτσι, θες κι άλλο, έτσι! Το σούτ! Πάμε, το σούτ! 200 και πλέον μικροί αθλητές ηλικίας από 5 έως 13 ετών βρέθηκαν στο γήπεδο των Δικαίων για να παίξουν ποδόσφαιρο το πρωί του Σαββάτου. Πήραν μέρος δύο ομάδες από τη Βουλγαρία, ο Ηρακλής Αγίνης Ορεστιάδας, ο Ολυμπιακός της Αλεξανδρούπολης και ο Ορφέας Δικαίων. Είναι μονοήμερη η εκδήλωση, είναι το πρώτο τουρνουά που διοργανώνεται στα Δίκαια, με την ευλογία του Δήμου Ορεστιάδος φυσικά. Συνδιοργανωτές ο Αθλητικός μας Σύλλογος. Συμμετέχουν ομάδες του Ορφέα, του Ηρακλής Αγίνης, του Απαλού Αλεξανδρούπολης, Ολυμπιακού Απαλού Αλεξανδρούπολης και δύο ομάδες από το Σφίλεγκρατ Βουλγαρίας. Τα παιδιά είναι από 5 ετών ξεκινάνε και μέχρι περίπου 13 χρονών. Οι ακαδημίες σε χωριά που δεν υπάρχουν πολλοί κάτοικοι είναι δύσκολο να στελεχωθούν. Είναι μια δύσκολη προσπάθεια. Ξεκινήσαμε πειραματικά πριν από ένα χρόνο περίπου, το καλοκαίρι, σαν σύλλογος. Δοκιμάσαμε, είδαμε ότι τραβάει. Είχαμε συμμετοχή καλή από παιδιά και από γονείς που ενδιαφέρθηκαν στο κάλεσμά μας και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε την Ακαδημία του Ορφέα. Με μεγάλη επιτυχία και καλή συμμετοχή. Το τουρνά το διοργανώνει η Ακαδημία του Ορφέα Δικαίων. Είναι η κριτικότερες ακαδημίες της Ελλάδος, έχουν σχεδόν 50-60 παιδιά, έχουν όλα τα τμήματα ηλικίας τμήματων και η διοργάνωση είναι πάρα πολύ ωραία. Με τη διοργάνωση βέβαια και στηρίζει ο Δήμος Ορεστιάδος όλη αυτή την προσπάθεια και συγχαρητήρια και στο Δήμο Ορεστιάδος που στηρίζει αυτές τις ακαδημίες εδώ. Εδώ και 10 χρόνια απασχολούμαστε με τα τμήματα υποδομών. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να πηγαίνουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις όπου τα παιδιά από μικρή ηλικία αναγνωρίζουν και τα μέρη του νομού μας, τα οποία τα περισσότερα δεν έχουν έρθει στα Δίκαια, αλλά και σε τουρνά σε όλη την Ελλάδα για να γνωρίζουν μέρη της Ελλάδος. Ήρθε μια πρόσκληση από την ομάδα των Δικαίων, από τον κύριο Σωτηρούδη, και με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση μαζέψαμε τα τμήματα και ήρθαμε στην ακριτική περιοχή των Δικαίων να αγωνιστούμε σε αυτό το τουρνά και να γνωρίσουν τα παιδιά και τους αντιπάλους, συμπαίκτες, σε εισαγωγικά αντιπάλους, και να δουν και τα μέρη στον ακριτικό Εύρο. Το θέμα είναι να τα κάνουμε εμείς να το αγαπήσουν το ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι να περάσουμε στα παιδιά να είναι φίλαθλοι πάνω απ' όλα και μετά αθλητές. Το ποδοσφαιρικό τουρνουά που διεξήχθη στα Δίκαια στόχο είχε τη σύσφιξη των σχέσεων παιδιών και παραγόντων του ποδοσφαίρου. Ποδοσφαιρικές ακαδημίες. Ορφέα Δικαίων, Ηρακλής Αγίνης, Ολυμπιακού Αλεξανδρούπολης και δυο από την γειτονική χώρα της Βουλγαρίας. Γύρω στα 200 παιδιά συμμετέχουν σήμερα. Είναι χαρά, όπως είπα Θεού, εδώ να βρίσκονται παιδάκια τα οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν και η διοργάνωση αυτή που γίνεται δίνει χαρά σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε τώρα, είδατε ότι υπάρχουν από 4 περιοχές επισκέπτες. Στο τέλος θα χαρούν τα παιδάκια, δεν υπάρχει σήμερα νικητής, είναι η σύσφιξη των σχέσεων των ελληνικών ομάδων και ένα περισσότερο της Βουλγαρίας, θα ανταλλάξουν σκέψεις, απόψεις, η γλώσσα του ποδοσφαίρου είναι μία. Ο Δήμος Ορεστιάδος είναι αρρωγός σε τέτοιες προσπάθειες που κάνουν οι παιδικές ακαδημίες. Εμείς θα συνεχίσουμε να βοηθάμε τις ομάδες που έχουν απομείνει εδώ, να ευχαριστήσουμε το στρατό μας για την άριστη συνεργασία που έχουμε προβλέποντας και τον καιρό, μήπως έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις με τη βροχή. Βλέποντας την εικόνα, από όλα τα χωριά του Τριγώνου υπάρχουν επισκέπτες ποδοσφαιρόφιλοι. Από τη μεριά της Ορεστιάδας, από τη Βουλγαρία έχουν έρθει πάρα πολλοί. Βλέποντας τα 60 παιδάκια περίπου, έχουν έρθει άλλοι 60 επισκέπτες οι γονείς τους. Και από την Ολυμπιακό Αλεξανδρούπολης, γύρω στα 50 άτομα με τη συμμετοχή της Ακαδημίας. Η σημερινή συμμετοχή του κόσμου είναι ικανοποιητική, θα έλεγα. Είναι για πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στα Δίκαια. Πιστεύω ότι αν καθιερωθεί θα είναι κάτι καλό και θα υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή τις επόμενες χρονιές. Σ' αρέσει το ποδόσφαιρο? Ναι. Σήμερα πώς ήταν η μέρα σου? Ωραία. Και με ποια ομάδα παίξατε? Με τα Δίκαια. Από πού είσαι? Από την Ορεστιάδα. Μπράβο, καθώς.